Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Την απόφασή του να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης μιλώντας τη Δευτέρα το απόγευμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δήλωση πάντως δεν έμεινε ασχολίαστη από τον επικεφαλής της Μιζωνός Μειοψηφίας και τέος Δήμαρχο Φώτη Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν θέλησε να ανοίξει τα δικά του χαρτιά, λέγοντας πως ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Στο τέλος της θητείας αυτής, και στην ώρα που θα κατεβαίνουμε για τις επόμενες εκλογές, και εγώ σίγουρα θα είμαι ένας από τους υποψήφιους, σας λέω ότι τότε εγώ θα λογοδοτήσω και θα πω ναι, παρεχώρησα την αρμοδιότητα, γιατί από την άλλη λύση θα είχα το έργο το συντομότερο δυνατό, παρά να χάνω το χρόνο και να λέω θα προσπαθήσω, θα μελετήσω, θα το κάνω, θα το δείξω. Άρα ο κύριος Καρίκης, γιατί ίσως και αυτό δεν ολοκληρώθηκε, είπε προηγουμένως, έχουμε ένα λεωφορείο. Αν είναι νόμιμο, αν είναι ηθικό, όταν εγώ έχω παιδιά στο δρόμο, και ηθικό και νόμιμο, θα βάλω το λεωφορείο να πάρει τα παιδιά. Άρα το θέμα είναι τι βλέπουμε μπροστά μας. Το κλειστό, έστω και με διαβαθμιδική, λέω έστω και με διαβαθμιδική, θα μπορούσε να γίνει με προγραμματική, να την προχωρήσετε εσείς. Δεν έχει σημασία. Φτάνει να γίνει το έργο. Όμως είναι κρίμα να χαθούν και τα ΣΔΙΤ. Είναι κρίμα. Εσείς θα τα εποφεληθείτε. Άλλωστε σήμερα ανακοινώσατε και την υποψηφιότητά σας. Εγώ δεν έχω ανακοινώσει ακόμα τίποτα. Εγώ έχω άλλη προσέγγιση και τακτική. Τον τρίτο χρόνο όπως κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, εσείς θα τα έχετε να τα εγκαινιάσετε αν τελειώσουν μες τη θητεία σας και θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει πιο πριν τα ΣΔΙΤ. Λοιπόν, καλορίζηκα. Δεν ξέρω από πού βγήκε ότι είμαστε εναντίον των ΣΔΙΤ των σχολείων. Αντίθετα, ο κύριος Καρίκης και όλη η Δημοτική Αρχή πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν επιγόντως αυτά τα έργα. Δεν καταλαβαίνω τι έγινε παρανόηση στο λόγο μου, αλλά μπορεί να είναι δύσκολος ο λόγος μου να γίνει αντιληπτός. Βεβαίως και θα γίνουν με ΣΔΙΤ τα έργα που συμφέρει εμάς να γίνουν με ΣΔΙΤ. Απλώς είναι αναπερίπτωση. Δεν είναι οριζόντιο το μέτρο όλα τα έργα ΣΔΙΤ. Για το Φώτσα δεν νομίζω ότι έχω λόγο να απαντήσω. Θα ήταν περισσότερο επιπροσωπικού, εφόσον είμαι και αντιπρόεδρος του Φώτσα, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Πάντως, για τα σχολεία με ΣΔΙΤ θα προχωρήσουν άμεσα. Το αν θα μπορούσαμε σε 2 μήνες ή σε 3 ή σε 5 να είχαμε φωνάξει μελετητές. Ναι, μελετητές θα μπορούσαμε να φωνάξει, αλλά όχι να φωνάξουμε τους εργολάβους αφού είχαμε κάνει διαγωνισμό για να μας φέρουν μελέτη κατασκευή και από τους δεσμευτικούς εργολάβους θα πρέπει να επιλέξουμε την καλύτερη τους πρόταση. Έχει διαφορά. Μελετώ και το σκέφτομαι αν είναι αυτό το οποίο επιθυμεί η Δημοτική Αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, από το να πεις ότι φωνάζω 5, έχεις 5 σχέδια, να λέξε ένα, σώνει και καλά. Νομίζω ότι υπόθηκε ποτέ κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο θα βρίσκεται την Τετάρτη 2 Ιουνίου σε ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αιγαίου, την Αστυπάλαια. Την ίδια ώρα ολόκληρη η Ευρώπη θα στρέψει τους προβολείς πάνω στο ελληνικό νησί, το οποίο θα ανακηρυχθεί και επίσημα το Πράσινο Νησί της Ευρώπης. Ένα πρότυπο στα θέματα της πράσινης ανάπτυξης. Ο Δήμαρχος της Αστυπάλειας, κ. Νίκος Κομινέας, κατέθεσε επίσημα στο ελληνικό δημόσιο όλους τους φακέλους από το πρόγραμμα Τρίτσι που αφορούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο νησί εν ώψη της πράσινης ανάπτυξης. Την 3η 1η Ιουνίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των πρώτων 6 διπλών σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ανοίξει ο ειδικά φυλασσόμενος χώρος και θα παραταχθούν τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα των δημοσίων υπηρεσιών του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει όλο το project που έχει ήδη μελετήσει το Οικονομικό Επιτελείο, ένα πρόγραμμα με δελεαστικές επιδοτήσεις που θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και όσοι έχουν επιχειρήσεις με έδρα την Αστυπάλαια. Στο πρόγραμμα παροχών έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ανταποκριθούν οι περισσότεροι κάτοικοι. Στην προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης σημαντική είναι και η βοήθεια της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, η οποία συνεργάζεται στενά με την Cosmocar, προκειμένου όλα τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση, τα λεωφορεία, τα μηχανάκια, ακόμη και τα ποδήλατα να παραδοθούν με μισή τιμή κόστους. Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικά την αστυπάλεια στο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, αλλά η επιδότηση θα είναι διπλάσια από αυτή που έχει ανακοινωθεί για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα. Αλλάζουμε θέμα. Να πέσει από τον πρώτο όροφο του πρωτοδικείου Ρόδου, απείλησε Ροδίτης επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο Φαλιράκι, καθώς όπως είπε, βρίσκεται σε απόγνωση μετά την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ σε βάρος του για παραβίωση των περιοριστικών μέτρων. Παράλληλα, στο μαγαζί του μπήκε λουκέτ, ο ίδιος οδηγήθηκε τελικά στο αυτόφορο. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ παρόν ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φλεβάρης. Στους δημοσιογράφους μίλησε η αδελφή του Μίκα Καραγιάννη και ο πατέρας του επιχειρηματία Γιώργος Καραγιάννης, που περιέγραψαν πώς εξελίχθηκε το περιστατικό. Μαγαζί Τετάρτη βράδυ 12 και 5, το περιπολικό ήρθε, σταμάτησε ενδιάμεσα στο μαγαζί μας και στο επόμενο. Μας γράψανε χωρίς να βγουν καν από το περιπολικό. Ταυτόχρονα ήρθαν άλλα 3 περιπολικά, άλλο ένα τζιπάκι, 2 δίας και ένα αυμάξι με ασφαλίτε. Ήρθανε αυτά όλα για να πάρουν έναν άνθρωπο 65 χρονών που έχει ένα μαγαζί. Δηλαδή έλεος, τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτα. Ήταν όλοι σε υπαίθριο χώρο, το μαγαζί είναι ανοιχτό από 3 πλευρές, όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές και μας γράψε για αυτόν τον λόγο. Για κάναμε ποιο λόγο? Για υπεράριθμους, υποτίθεται για υπεράριθμους. Χωρίς να πούνε καν από το περιπολικό και μας γράψε για αυτόν τον λόγο. Κάναμε έφεση, ξανακάναμε έφεση και μας ακυρώνουν. Δηλαδή όλα τα μαγαζιά στα Δωδεκάνησα είναι ok και μόνο εμείς είμαστε παράνομοι. Πού είναι το μαγαζί? Στο Φαλιράκι. Είναι μπαρ, εστιατόριο? Είναι snack bar. Snack bar, έτσι. Τι ώρα έγινε το 12 και 5. Την τα μεσάρια. Ναι. Μάλιστα. Όπου έπρεπε να κλείνουμε 12 και 4 αυτό, οπότε ήμασταν νόμιμοι πάνω σε αυτό. Και τι πρόστιμο επέβαλα? 3.000, πήρανε τον πατέρα μου αυτόχωρο. Ήρθανε 3 περιπολικά, ένα τσιπάκι και 2 μηχανές να πάρουν έναν άνθρωπο 65 χρονών. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση και προσπαθούμε να δουλέψουμε 3 άτομα την επιχείρηση για να επιβιώσει η οικογένειά μας. Δηλαδή έλεος. Έγινε καταγγελία και ηχά. Από ό,τι μας είπανε κάτι. Δεν ξέρω τώρα. Τώρα το παιδί που είναι εκεί, πώς είναι τώρα? Είναι ο αδερφός του, ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Με τον πατέρα μου. Ήταν εκεί την ώρα του συμβάντος? Ναι, ήταν. Να σας πω, από εκεί και πέρα, πού πήγατε εσείς να κάνετε τα παράπονα της ενστάσης σας? Πήγαμε στο διοικητικό τμήμα της Αλουρεγγέλου, μετά πήραμε τον δικηγόρο μας, ήρθαμε εδώ πέρα, μας την απορρίψανε την πρώτη, ξανακάναμε έφεση, μας απορρίψανε και τη δεύτερη. Παιδιά, δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε το μαγαζί. Το έχουμε κλειστό 5 μέρες και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται να ανοίγουμε 5 μέρες. Και φαντάζομαι ότι είσαστε κλειστά λόγω COVID. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είμαστε κλειστά, ανοίξαμε 5 μέρες και έρχονται να μας κλείσουν. Εμείς είμαστε ένα μαγαζί 40 χρονών. 40 χρόνια έχουμε μαγαζί. Δεν δώσαμε ποτέ δικαίωμα εκτός από μερικές μηνύσεις μουσικής που έχουν όλα τα μαγαζιά και όλη η Ελλάδα. Ανοίξαμε το μαγαζί μας, μόλις είπαμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε. Είχαμε 1-2 πελάτες μέσα στο μαγαζί, 3, 4, 5. Μπαίναμε μέσα, αλλά είναι οικογενειακό το μαγαζί. Και μπαίναμε μέσα συνέχεια. Μια μέρα ήρθαν καμιά 20-30 τουρίστες. Η αυλή μας είναι τεράστια. Έχουμε 3 εισόδους που αερίζεται το μαγαζί και μας γράψαν για COVID. Μας γράψαν για COVID από πού? Ούτε καν μια αστυνομία πήγε στα αυτοκίνητα. Ήταν μέσα στα αυτοκίνητα. Ζητήσαν βοήθεια με 3 περιβολικά από τη Ρόδο να έρθουν έξω. Χωρίς μάσκες όλοι οι αστυνομικοί. Έχω βίντεο να το αποδείξω αυτό το πράγμα, ότι δεν μπήκαν και μέσα στο μαγαζί. Και γράψαν μια έκθεση, με πήραν εμένα αυτόφορο γιατί το μαγαζί είναι στο όνομά μου και τους εκπληρούσα, ρε παιδιά, αφήστε με,
και λάθος να έχω κάνει είναι πρώτη φορά. Ερχόμαστε εδώ, μας κλείνουν το μαγαζί για 15 μέρες και μας βάζουν πρόστιμο 3.000 ευρώ. Λέει για άτομα μέσα στο μαγαζί. Θέλουμε τουρισμό στην Ρόδο. Πώς τον θέλουμε τον τουρισμό? Χωρίς μουσική, χωρίς να είναι μέσα στα μαγαζιά, χωρίς να διασκεδάσουν, χωρίς πώς τον θέλουμε τον τουρισμό. Και γιατί ο τουρίστος να έρθει στη Ρόδο? Για ποιο λόγο? Να δει εμάς για τα ωραία μας πρόσωπα? Να δει τι, ότι ο Καραγιάννης είναι ομορφός? Έρχεται για να διασκεδάσει, να περάσει την ώρα του. Εγώ εδώ λέω να προστατεύουμε όλα τα μέτρα του COVID. Είμαι και εγώ υπέρ. Φορούσα δύο μάσκες. Είχαμε όλα αντισηπτικά στα τραπέζια. Το μαγαζί μας αερίζεται από τρεις πλευρές και από την πίσω πλευρά με πόρτες από 24 τετραγωνικά στην κάθε μεριά. Και ο αστυνομικός δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Μας λέει είναι καταγγελία. Λέω ποιος την έκανε την καταγγελία? Λέει ανώνυμο. Δηλαδή, άμα εγώ πάρω κάποια ανώνυμη καταγγελία, άμα έχω αντιζηλία με κάποιον, θα με κλείσουν φυλακή πριν να με δικαιώσουν σε οτιδήποτε? Πώς βγήκαν έξω με χωρίς καταγγελία, χωρίς όνομα, χωρίς... Πήγα στην αστυνομία, τους παρακάλεσα. Εδώ 8 μέρες κάναμε δύο αιτήσεις για ανάκριση. Δύο αιτήσεις και τις απορρίψαν και τις δύο. Ενώ πέρυσι 40 αποφάσεις τους δώσαν ανάκριση. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή ο μόνος υπεύθυνος και ο μόνος κατάδικος, ο μόνος παράνομος σε όλη την Ελλάδα είναι ο Καραγιάννης ο Γιώργος, από το Θαλπαϊκή. Οι τουρίστες ερχόταν την άλλη μέρα και μας παρακαλούσαν να ανοίξουμε το μαγαζί μας και τους λέγαμε δεν μπορούμε γιατί είναι απόφαση από τα δικαστήρια. Λέει και τι θα κάνουμε, όλο το Φαλιράκι σκοτεινό, όλο το Φαλιράκι, τώρα ανοίξανε τα 2-3 μαγαζιά. Όλο το Φαλιράκι σκοτεινό. Ακόμα στην παραλία του Φαλιρακιού δεν υπάρχουν καρέκλες για την παραλία. Είναι δυνατόν και θέλουμε τουρισμό? Πού τον θέλουμε τον τουρισμό? Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Κόντσολα, κύριε Μίκα Γιατρίδη, κύριοι βουλευτές αυτής της Δωδεκανήσου, ποτέ δεν την προστατεύετε. Βρέθηκα σήμερα εδώ για αυτό το περιστατικό, διότι μόλις άκουσα ότι οι άνθρωποι αυτοί, συμπατριώτες μας, τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον γνωρίζω από παιδί όταν ήμουν. Τον Γιώργο τον Μιχάλη επίσης είναι σε απελπισία, είναι εδώ στην οροφή του κτηρίου του διοικητικού πρωτοδικού. Έτρεξε για να πω και εγώ ότι ελάτε κάτω να πριτανεύσει η λογική και η φωνή της απελπισίας μπορεί να υποθεί με άλλο τρόπο. Να πει το παράπονο του, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχει ελευθερία και από εκεί και πέρα και εγώ θέλω να παρακαλέσω όσους είναι σε μια τέτοια περιπτωσία να προσπαθήσουν να πειθαρχήσουν όσο μπορούν και να συγκρατήσουν αυτή την πίκρα. Θέλω επίσης να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια του COVID έχει δοκιμαστεί οικονομία, τουρισμός, όλοι ζητούν μια ελαστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις σε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκαρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, σημείωσε ότι αυτό το ελληνικό καθεστώς ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία και αυτό το καθεστώς θα συμβάλλει στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητάς τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσω της πλατφόρμας οι οφειλέτες μπορούν για πρώτη φορά να διευθετήσουν συνολικά πλήρως εξοδικαστικά και σε ως 240 δόσεις όλες τις οφειλές τους προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε ως 420 δόσεις. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξοδικαστικό μηχανισμό, που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, ο νέος μηχανισμός αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Διευκρινίζεται ακόμη ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια ώστε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείων για την οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Στη Λέρο βρέθηκε κυρίες και κύριοι η βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, εκτός από την αδελφή της πριγκίπισσα Ειρήνη, τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, τον υπασπιστή της. Τη βασίλισσα συνόδευαν και οικονομικά ευκατάστατοι Ισπανοί. Τη βασίλισσα Σοφία υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού ο Μητροπολίτης Λέρου Καλύμνου και Αστυπάλες, κύριος Παΐσιος, ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλλιας και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Λέρου, αφού καλωσόρισε τη βασίλισσα Σοφία, τόνισε την ασφάλεια που παρέχει η Λέρος ως ένα νησί COVID-free, προσφέροντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στο νησί, καθώς και ένα πίνακα που απεικονίζει στιγμές από τις επισκέψεις στη Λέρο της μητέρας της, βασίλισσας Φρυδερίκης, κατά το παρελθόν. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Σε λίγα λεπτά, με ιδιωτική πτήση, θα έρθει και θα προσγειωθεί το αεροπλάνο που μεταφέρει την βασίλισσα της Ισπανίας, Σοφία, η οποία θα διαμείνει απόψε στο νησί της Λέρου. Το πρόγραμμά της λιτό. Θα υπάρξει επίσημο δείπνο από την πλευρά του πρέσβη της Ισπανίας προς την βασίλισσα της Ισπανίας, παρουσία του συμβεσμετά του Μετροπολίτου Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας κ. Παΐσιου και του Δημάρχου Λέρου κ. Μιχάλη Κόλλια. Στη συνέχεια η Βασιλομήδωρος θα πάει να ξεκουραστεί και νωρίς το πρωί θα φύγει για τους Λειψούς, όπου είναι και το μεγάλο ραντεβού, καθώς θα εγκαινιάσει το νέο θαλάσσιο πάρκο που υπάρχει εκεί. Μια εξαιρετική κίνηση από την πλευρά της, μια κίνηση που σίγουρα έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και μια κίνηση που σίγουρα αποδεικνύει ότι η Βασιλομήτωρος έχει πολύ ψηλό το αίσθημα της περιβαλλοντολογικής και οικολογικής συνείδησης και σίγουρα δεν είναι ένα μικρό πράγμα για τα νησιά μας να έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη ημέρα για το νησί μας, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου θα υποδεχθούμε την Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, την Πριγκίπισσα Ειρήνη, τον πρέσβη της Ισπανίας, αλλά και σημαντικά άτομα τα οποία είναι συνοδεία της Βασίλισσας και θεωρώ, αν μη τι άλλο, ότι η Βασίλισσα Σοφία έχει δεσμούς με το νησί μας, καθότι η μητέρα της Φρυδερίκη είχε ιδρύσει τις τεχνικές βασιλικές σχολές. Τεχνικές βασιλικές σχολές που έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες παιδιά στην κυριολεξία από όλη την Ελλάδα να μάθουν κάποιο επάγγελμα και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εμείς δεν έχουμε, σεβόμενοι τους θεσμούς, να υποδεχθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας την αγάπη, τη ζεστασιά και την άψογη φιλοξενία που μας διακρίνει και να κερδίσουμε τις εντυπώσεις της Βασίλισσας αλλά και όλης της συνοδείας. Η Βασίλισσα Σοφία κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου, χαμογελαστή, ευδιάθετη. Κατεβαίνει και η υπόλοιπη συνοδεία. Του Σεβασμιωτάτου. Δεν είναι και είχε φτιάξει η μητέρα σας μια τεχνική σχολή για παιδιά τα οποία δεν είχαν τίποτα να κάνουν μια τέχνη. Και είναι αυτό. Παναγία του Πάσχα. Μπροστά τη δάμα. Αυτή είναι μια προτεκτόρα. Η Βασίλισσα τώρα με τον Σεβασμιωτάτο σε μια ένδειξη απλότητας και αυρότητας πηγαίνει να χαιρετήσει τον κόσμο που έχει έρθει να την παρακολουθήσει από κοντά. Ένας πολύ απλός άνθρωπος που αποδεικνύει ότι σε οποιαδήποτε θέση κι αν είσαι, η απλότητα είναι αυτό που κερδίζει.
πολύ όμορφη στιγμή, ένας πολύ απλός άνθρωπος και έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά που τις λέγατε. Βεβαίως, πραγματικά, η Βασίλισσα και όπως και η πριγκίπισσα έχουν ζήσει το νησί μας εδώ πέρα και έχουν ωραίες αναμνήσεις. Και πραγματικά, βλέποντας τη φωτογραφία με τη μητέρα τους, με τα παιδιά, τα πράγματα αυτά είναι συνδετικά, συνδέουν τον άνθρωπο. Όσο και μακριά και τον άνθρωπο, το συνδέουν, διότι είναι η αγάπη. Η αγάπη εκείνη την οποία φέρει ο Χριστός στον κόσμο είναι αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη, αυτό είναι. Για την ενίσχυση του ΕΣΥ, το σημαντικό ψηφιακό άλμα που έγινε, την επιχείρηση Ελευθερία, τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τις σοβαρές παθογένειες ενός πολύπαθου συστήματος που δεν πρέπει να κρύβουμε όσο και τις προκλήσεις επόμενες μέρες, για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας και τον εξορθρολογισμό του νοσηλευτικού χάρτη της χώρας, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που έλαβε μέρος το πρωί στις εργασίες του συνεδρίου. Το σύστημα υγείας στην COVID-19 και στη μετά COVID-19. Εποχή, το συνέδριο διοργάνωσαν εφημερίδα Πρώτο Θέμα και ιστοσελίδα υγεία.gr και συμμετείχε σε συζήτηση με την καθηγήτρια εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου, την οποία συντόνισε ο διευθυντής του Πρώτου Θέματος Μπάμπης Κούτρας. Προχωρήσαμε και σε μια γρήγορη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό, έκτακτο προσωπικό, ένα σημαντικό μέρος του οποίου θα μονιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του συστήματος. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό ψηφιακό άλμα. Και η επιχείρηση Ελευθερία και η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα με την οποία έχουμε προχωρήσει στους μαρικούς εμβολιασμούς αποδεικνύει ότι το κράτος έχει την δυνατότητα να διεκπεραιώνει τέτοιες περίπλοκες επιχειρήσεις, συνενώνοντας δυνάμεις και αξιοποιώντας με την ψηφιακή τεχνολογία. Διότι αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η επιχείρηση Ελευθερία σχεδιάστηκε από την αρχή μέχρι το τέλος με ψηφιακά πρωτόκολλα και γι' αυτό και πιστεύω ότι αγκαλιάστηκε με τόσο μεγάλη θέρμη και από τους εργαζόμενους οι οποίοι διεκπεραιώνουν την ίδια επιχείρηση, αλλά και από τους πολίτες. Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει το χαμόγελο και την ευγένεια των υγειονομικών μας, των στρατιωτικών μας, οι οποίοι υποστήριξαν αυτήν την επιχείρηση. Αποδείξαμε όμως ως ελληνικό κράτος ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε μια τόσο σύνθετη επιχείρηση και να τη φέρουμε εις πέρας με αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, κάναμε και κάποια πρώτα βήματα υποχρεωτικής, όπως θα απεδείχθη λόγω των συγκυριών, συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το γεγονός ότι ιδιωτικά νοσοκομεία μπήκαν πια στις τακτικές εφημερίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παραταθήκη για την επόμενη μέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα πρέπει με πολύ προσοχή να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε μαζί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, διότι δεν θα κουραστώ να λέω ότι η υποχρέωση του κράτους είναι να παρέχει ποιοτική δωρεάν περίθαλψη. Αυτή είναι μια υποχρέωση του κράτους. Η δημόσια υγεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι υποχρεωτικά κρατικό σύστημα υγείας. Πρέπει να βρει νέους τρόπους, νέες δυνατότητες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορεί να προσφέρει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, ναι, στο καλύτερο δυνατό κόστος. Η μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης μέρας είναι το χτίσιμο ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα μπορεί αποτελεσματικά να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε έναν νοσηλευτικό χάρτη, ο οποίος ξεκάθαρα δεν είναι ορθολογικός και δυστυχώς, δεν έχω καμία δυσκολία να το πω ανοιχτά και δημόσια, γιατί πρέπει επιτέλους να μιλάμε για αυτά τα θέματα, τα μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση του COVID τα είδαμε σε περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία συχνά η ίδια η πανδημία ξεπέρασε τις δυνατότητές τους. Άρα, ένας νέος ορθολογικός χάρτης με αυτό το σύστημα το οποίο ονομάζουμε hub and spoke, ένας τρόπος δηλαδή να δημιουργούνται clusters νοσοκομείων τα οποία θα συνεργάζονται με μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία, έτσι ώστε να γνωρίζει ο καθένας ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει το περιφερειακό νοσοκομείο και για ποιες υπηρεσίες θα πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί ή να διακομιστεί σε ένα μεγαλύτερο, πιο οργανωμένο νοσοκομείο. Θεωρώ απόλυτη υποχρέωσή μας να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αδιανόητο σήμερα
να έχουμε, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας, δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20-30 χιλιόμετρων και τα δύο νοσοκομεία να αποδεικνύεται τελικά ότι είναι προβληματικά και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους τοπικισμούς και αυτές τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, να σχεδιάσουμε έναν ορθολογικό χάρτη υγείας, να μετατρέψουμε νοσηλευτικές μονάδες σε μονάδες που μπορεί να παρέχουν άλλες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη παρηγορητική φροντίδα, αλλά να εξορθολογήσουμε επιτέλους το νοσοκομιακό χάρτη της χώρας. Εάν δεν το κάνουμε τώρα, θα έχουμε χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και καλό και όλα τα κόμματα να συμμετέχουν σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο με κριτήριο τι είναι καλύτερο για τον ασθενή, για το σύστημα υγείας και να αφήσουμε στην άκρη τα όποια τοπικά συμφέροντα στο παρελθόν μας εμπόδισαν από το να κάνουμε τέτοιες μεγάλες παρεμβάσεις. Η θέση για το κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας ήταν πάντα τα τελευταία 40 χρόνια βασική ιδεολογική και πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Υπογράμμισε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα κατά την διακυβέρνησή του παρά τη δημοσιονομική ασφυξία και πως για τα επόμενα χρόνια αποτελεί εξίσου κορυφαία πολιτική προτεραιότητα, είναι όραμα που ένα νέο ΕΣΥ με αξία τη ζωή που θα εμπνέει σιγουριά, αξιοπιστία και κύρος, που θα αντιμετωπίζει κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες του και όχι ανάλογα με το πορτοφόλι του. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου καταθέτοντας την άποψή μου ότι η πανδημία αποτελεί μια τομή, ιστορική τομή, που αλλάζει, μας αναγκάζει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Βασική ιδεολογική και πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις τα τελευταία 40 χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο, ήταν η θέση τους για το κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα για το σύστημα υγείας. Η δεξιά στη χώρα μας, αν και άργησε να σπαστεί τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, ήταν εξ αρχής επικριτική απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 1983, όταν ψηφίστηκε και ιδρύθηκε το ΕΣΥ, στην Βουλή η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για σοβιετικού τύπου μεταρρύθμιση και για σοβιετικού τύπου σύστημα και φυσικά το καταψήφιζε. Αργότερα, οι υπουργοί της ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στην απαξίωση και αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με χαρακτηριστικότερο απόφθεγμα αυτό που μας έχει μείνει ίσως, γιατί ήταν πρόσφατο αυτό του κύριου Γεωργιάδη, την εποχή των μνημονίων, ότι δεν πρόκειται να αφήσει να του πάρει τη δόξα η Τρόικα, τη δόξα των απολύσεων. Αλλά και πρόσφατα, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε τις τοπικές μονάδες υγείας, κάνοντας μια μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, η Νέα Δημοκρατία τις χαρακτήριζε άχρηστες, αχρίαστες και πεταμένα λεφτά. Ενώ προεκλογικά μιλούσε για ένα νέο ΕΣΥ με τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τελικά ήρθε η πανδημία και δεν πρόλαβε. Εν τούτης πρόλαβε να παγώσει όλες τις μόνιμες προσλήψεις που ήταν σε εξέλιξη και να μην ανοίξει ούτε ένα παραπάνω κρεβάτι σε μονάδες συντατικής θεραπείας μέχρι τον Μάρτιο του 2020 που βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Η σύγκρουση λοιπόν δύο ολικά διαφορετικών αντιλήψεων στον τομέα της υγείας, για εμάς η υγεία αποτελεί ύψιστο δημόσιο αγαθό και η δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας αποτελεί δείχτη δικαιοσύνης μιας κοινωνίας. Όραμά μας λοιπόν και κορυφαία πολιτική μας προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια είναι ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας με αξία την ανθρώπινη ζωή που θα αντιμετωπίζει κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες του και όχι ανάλογα με το πορτοφόλι του.
Η αρχηγός του κινήματος αλλαγής μίλησε για την ανάγκη σημαντικών αλλαγών που θα καλύπτουν τη νέα πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής και έδωσε έμφαση στην ανάλυση των προτάσεων για το πεδίο της πρόληψης. Η κυρία Γεννηματά αναφέρθηκε στο αποτύπωμα της πανδημίας και στην προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την επόμενη μέρα της επιδημιολογικής κρίσης, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση της κατάστασης, το άνοιγμα δραστηριοτήτων και το εμβολιαστικό πλάνο και περιέγραψε τις προτεραιότητες που θέτει το ΚΙΝΑΛ για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας λοιπόν δεν έτυχε. Έτυχε. Γιατί υπήρχε σχέδιο, γιατί ήταν πραγματικά προοδευτική μεταρρύθμιση, γιατί στηρίχτηκε από χιλιάδες ανθρώπους. Και άντεξε μέχρι σήμερα, παρά τον πόλεμο που δέχθηκε. Και θα πω δύο πράγματα μόνο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Καραμαλή άφησε τα νοσοκομεία με 6 δις χρέη και εκτόξευσε τη φαρμακευτική δαπάνη, και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και με τον εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας, που οδήγησε στην κρίση και στη συνέχεια στα μνημόνια. Η δε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε απαξιωμένο το σύστημα, με φοβερή υποχρηματοδότηση και με υποσχέσεις για μόνιμες προσλήψεις που ποτέ δεν έγιναν. Κουράστηκα να ακούω αυτές τις 4.000 προσλήψεις νοσηλευτών που δεν ήρθαν ποτέ. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε κάθε περιφέρεια της χώρας, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πιθανές νέες επιδημίες, μεταδοτικές ασθένειες, να πετύχουμε το στόχο της βιοασφάλειας που σας είπα πριν, για να μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα που θα συγκεντρώνει δεδομένα και ταυτόχρονα θα μεταφέρει και πληροφορίες και θα δίνει οδηγίες. Γιατί τώρα η επιδημιολογική πτήρηση δεν μπορεί να γίνεται με λογική ράμπο από το κέντρο της Αθήνας. Αυτά είναι για την επικοινωνία, ίσως, αλλά οκ, να το παραδεχτώ. Αλλά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με την ουσία. Και ό,τι κάνουμε να αντέχει στον χρόνο πραγματικά. Χρειάζεται λοιπόν ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας, σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι ένα ενιαίο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων δομών σήμερα, με δικτύωσή της, όπως είπα πριν, με τη δευτεροβάθμια, με δυνατότητα κινητές μονάδες να μπορούν να φτάσουν στα σπίτια των ασθενών και όχι μόνο των ευπαθών ομάδων, αλλά κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Αυτό που δεν κάναμε στην πανδημία και το χάσαμε. Και δεν το κάνουμε ακόμα ούτε για τους εμβολιασμούς των υπερηλίκων. Που πολλοί είναι πολύ μακριά τα εμβολιαστικά κέντρα και γι' αυτό δεν εμβολιάζονται. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τις υποδομές των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία λοιπόν μπορούν να έχουν ολοήμερη λειτουργία για να μπορούμε να αξιοποιούμε και τις επεμβατικές και τα επεμβατικά τμήματα, αλλά και την τεχνολογία και τα μηχανήματα, τα θεραπευτικά, τα οποία δεν μπορεί να κλείνουν ξαφνικά το μεσημέρι. Γεια σας, φύγαμε, και οι ουρές και οι λίστες να περιμένουν και ο κόσμος να κατευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα τελικά. Βεβαίως με αξιοκρατικές διοικήσεις, δεν το συζητώ αυτό, δεν μπορεί να πηγαίνουν οι αποτυχώντες βουλευτές να διοικούν τα νοσοκομεία. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει πράγματι η κάρτα του ασθενούς. Έτσι ώστε το σύστημα να έχει όλα τα στοιχεία του κάθε ασθενή και με το που θα εμφανίζεται είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια θα υπάρχει στο σύστημα όλο του το ιστορικό, θα ενημερώνεται από τις σύγχρονες επισκέψεις του και έτσι θα μπορεί ο γιατρός που τον βλέπει, ακόμα και αν τον βλέπει για πρώτη φορά, να έχει το πλήρες ιστορικό του και να μπορεί να ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει. Σκληρή απάντηση στη σχετική ανακοίνωση του κυρίου Μαστροκούκου για την πράσινη ανάπτυξη έδωσε ο Δήμαρχος Καλύμνου, κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης. Επίσης έδωσε συγχαρητήρια στον συνάδελφό του, τον Δήμαρχο Αστυπάλιας, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κάλυμνο, όπως ανέφερε στην τηλεόραση Αιγαίου. Έστατα, ένα νησί του μεγέθους της Αστυπαλιάς, και εδώ θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Δήμαρχο, τον Νίκο Κομινέα. Τον Νίκο Κομινέα, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος για το νησί του κατάφερε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει ανώμια μεγέθη. Η Αστυπαλιά
Είναι ένα μικρό νησί ελεγχόμενο. Χίλιοι κάτοικοι. Το νησί εδώ, επιτρέψτε μου να πω, έχει 20.000 τροχοφόρα. Μιλώ για την Κάλυμνο. Εντάξει. Η Volkswagen. Μέσα από την Αστυπαλιά, που εδώ αξίζουν, επαναλαμβάνω, τα συγχαρητήρια στον συνάδελφο, που κατάφερε να περάσει το μήνυμα, να κινηθεί με την συγκεκριμένη εταιρεία. Και ευεργετήματα πολλά. Ακριβώς. Και έτσι η Αστυπαλιά θα έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ακούστε. Η Αστυπαλιά μπορεί να είναι αναρχητικός προορισμός όπως είμαστε εμείς, παγκόσμιος. Όχι. Δηλαδή, είναι εύκολο. Εγώ δεν θέλω να εξαγγείλω. Κάθε νησί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Δεν θέλω να εξαγγείλω τώρα κάτι πολύ σπουδαίο για την Κάλυμνο, το οποίο έχει κλείσει. Ναι. Το οποίο θα το εξαγγείλουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το οποίο αλλάζει πολλά δεδομένα. Ναι. Και θα πω μόνο κάτι. Μπαίνει στην κορυφή και εκτός από αναρχητικό τουρισμό και προορισμό, θα μιλούμε και προορισμό αθλητικού επίπεδου που αγγίζει τα όρια της Ευρώπης. Mm-hmm. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Όχι, μην πείτε. Βγάζετε μία είδηση. Ναι. Δεν θέλω, γιατί θα έρθουν εδώ κορυφαίοι παράγοντες που θα κάνουν τις ανακοινώσεις μαζί με τον Δήμο. Ήταν ένα κυνήγι κάποιων χρόνων δικό μου μαζί με τους συγκεκριμένους που θα παρουσιάσουν ό,τι είναι να παρουσιάσουν και που η Κάλυμνος κάθε χρόνο θα έχει ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός διάρκειας κάποιων. Πολύ ημερών. Ωραία. Θέλω να πω ότι ο κύριος Μαστροκούπος, ο κάθε ένας από εμάς που κάνει, αναφέρεται στην τοπική κοινωνία, καλό είναι να μιλά με ρεαλισμό, δεδομένου ότι το κάθε νησί έχει τα χαρακτηριστικά του. Ή στην παλιά να σας πω κάτι, δεν έχει το πρόβλημα των σκουπιδιών που έχουμε εμείς. Το έλυσε ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Κονταράτος, που επίσης ήταν πρωτοπόρος δήμαρχος. Αλλά επαναλαμβάνω, τα νησιά Τήλος, Στυπάλια και Λειψή είναι μικρά, είναι ελεγχόμενα. Βρέθηκαν άνθρωποι, δήμαρχοι ικανοί και βέβαια έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο τους αυτό. Για την παράδοση ενός σύγχρονου φορητού υπερηχογράφου μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Δημήτρης Διακομιχάλης. Όπως τόνισε, υπάρχουν πάρα πολλοί χορηγοί, ανώνυμοι και επώνυμοι, που στήριξαν το νοσοκομείο Καλύμνου και βοήθησαν να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Θα παραδώσω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, στο Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής, ένα σύγχρονο φορητό υπερηχογράφο. Το όνομα του δωρητή δεν θα αποκαλυφθεί, μου το ζήτησε ο ίδιος. Μάλιστα. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανώνυμους, σε επώνυμους, μεγάλους, μικρούς χορηγούς που αυτή την περίοδο με σημεοφόρο τον Δήμο Καλύμνου πραγματικά στήριξαν αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι εργαζόμενοι στη μονάδα COVID, γιατροί νοσηλευτές, που πραγματικά είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα και έσωσαν δεκάδες ζωές συνδημοτών μας που βρέθηκαν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας. Προσέξτε, φορητός υπερηχογράφος τελευταίας τεχνολογίας, καινούριος, και μου ζήτησε ο δωρητής, η δωρήτρια, να μην αποκαλύψω το όνομά της. Δέστε μεγαλείο ψυχής ανθρώπων, συμπατριωτών μας, οι οποίοι πραγματικά κάνουν το καθήκον τους χωρίς να θέλουν να ακούσει η διπλανή τους πόρτα τι έκανε. Με περισσότερες από 80 παραγωγές που δίνουν προτεραιότητα στην ελληνική δημιουργία και χρονική εμβέλεια, έως τον Οκτώβριο το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σηκώνει αυλαία σήμερα 1η Ιουνίου με την παράσταση του πρόδρομου Τσινικόρη Summer Beyond the Cherry Trees στην Πειραιώς 260, που επανεργοποιείται μετά από μία σεζόν απουσίας. Ακολουθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου δύο παραστάσεις χορού από τον κύκλο Less of Street, το The Ross Transmissions, οι ρίζες μετάδοση του Κατέρα Του, που ζωντανεύει τη μακρά προσωπική ιστορία
του δημιουργού με το hip hop μια ιστορία που συνθέτουν παιδικές αναμνήσεις, χορευτικές αναζητήσεις και πολιτισμικές ανταλλαγές και οικοδομή του Άντι Τζούμα που δημιουργεί ένα χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας. Επιχορηγής συνολικού ύψους 1.047.000 ευρώ στο κλάδο των οικαστικών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα του Υπουργείου Πολιτισμού. Από αυτά τα 937.000 ευρώ διατίθενται σε 39 φορείς για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλόγων σύγχρονου πολιτισμού που κατατέθηκαν ύστερα από σχετική πρόκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της 21ης Απριλίου 2021. Το ποσό των 110.000 ευρώ διατίθενται σε 16 προτάσεις έργων ανάπτυξη ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομικά διακαλλιτεχνικά έργα για το 2021. Κατά την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων, θα πρέπει να αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επισημαίνει η ανακοίνωση. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε λεπτομερές τα αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην πύλη πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα την οικονομική ενίσχυση και παροχή αιγίδας κατά περίπτωση. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.